Αιωνία σου η μνήμη αξιωματάρης τέτοια ίμις τ' αλφαίμων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Η ευχόν των Αγίου Πατέρων ημών Ιησού Χριστέων των Αγιών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Δήμος Κορινθίων και η Δημοτική Αρχή με ιδιαίτερη συμφίληση πραγματοποιεί απόψε αυτή τη σεμνή τελετή προς τιμή του ποδοσφαιριστή που δεν διακρίθηκε μόνο για τις εξαίρετες αθλητικές του ικανότητες και επιδόσεις αλλά προπάντως για το ήθος του εντός και εκτός των γηπέδων. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον άνθρωπο που συντρόφευσε και γέμισε τις καρδιές των νέων αθλητών στο Δήμο μας αφού για μια εικοσαετία ακολούθησε προπονητική καριέρα που ήταν πολύ διακό. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος που βρισκόμαστε απόψε θα φέρει το όνομα Γεώργιος Βάσης και θα στεγάζει το όνειρο των νέων αθλητών, καθώς και όμορφες ποδοσφαιριστικές στιγμές. Κατόπιν της αποφάσεως της Δημοτικής Συνόδας Οπτού, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων ομόφωνα αποφάσισε όπως ονομαστεί το γήπεδο του Σοφικού Γεώργιος Βάσης. Προς τιμή του εκλειπώντας 28 Ιουλίου 2014, αθλητή ποδοσφαιριστή του Γεωργίου Βάση. Γεωργίου Βάση του Χρήστου, σημαίνει και το 1961 και κατηγορούσε όσο ζούσε στο φυγό. Ο Γιώργος ο Βάσης, ηλικία 17 χρονών, από τον Πίκα Σκορίνθου που αρχικά αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής, μεταβεκάθηκε στην ομάδα της Κορίνθου στην Πάρτσα, τότε που η ομάδα αγωνιζόταν στην αλφαβητική κατηγορία, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο. Εκτός την ομάδα της Κορίνθου, αγωνίστηκε στον Πανεπιστημιακό, στο Ζωβγολατιό, στον Παπαγαϊκό, με τελευταίο σταθμό στην καριέρα των Παρσολυγιακών. Στη συνέχεια απέκτησε δίπλωμα προπονητή και άσκησε το επάγγελμα αυτό μέχρι το θάνατό του, σε ηλικία 53 ετών, όταν και χτυπήθηκε από την επάρατη νόσο. Καθ' όλη τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, εργάστηκε σε αρκετές ομάδες της Νομοκρισίας, κυρίως στον Παρσολυγιακό, και τα τμήματα υποδομής αυτού, αφιερώνοντας ολόκληρη τη ζωή του στο άθλημα που τόσο πολύ αγάπησε. Ο Γιώργος ο Βάσης ξεχώριζε για το ήθος του, το χαρακτήρα του, την προσφορά του στον τόπο του, στην οικογένειά του, στους φίλους του, αφού μόνο το τέτοιους είχε, επίσης για την κοινωνική του προσφορά, την εθελοντική του διάθεση και δράση και σεμνότητα, αλλά και τα καλτά καθαριστήματά του. Ανέθρεψε και διαπαιδαγώγησε με τις προπονητικές του γνώσεις την τελευταία 20ετία, όλα τα νέα παιδιά του Σοφικού κυρίως, αλλά και των άλλων περιοχών του Νομοκορινθίας. Είναι αλήθεια πως είχε τεράστιες ικανότητες για μεγαλύτερα επιτεύγματα. Όμως ένας σοβαρός τραυματισμός δεν τον άφησε να εξελιχθεί και να πετύχει περισσότερα ως ποδοσφαιριστής. Η αγάπη του δε για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε δεν τον άφησε να πετάξει και σε μακρινότερες περιοχές εκτός των ορίων του νομού. Χρέωσε καθήκον αυτής της γενιάς που έζησε από κοντά του με τον Γιώργο να τα αποδώσει σε αυτόν το ελάχιστο χώρο τιμής και τούτο γίνεται με την ονοματοδοσία του γηπέδου του Σοφικού σε δημοτικό γήπεδο Γεώργιος Βάσης. Ο χώρος δε αυτός δεν είναι άλλος από το χώρο που ο ίδιος όσο ζούσε αφιέρωνε ώρες ολόκληρες καθημερινά ασχολούμενος με το άθλημα που δόθηκε πραγματικά, καταλαμβαντεύοντας, μεταφέροντας και μεταδίδοντας σε όλα τα νέα παιδιά τους νέους αθλητές, τους κανόνες της ευγενούς άμυνας, του εφαγωνίζεσθε, του σεβασμού προς τον αντίπαλο και πάντα μέσα από την προσπάθεια για τον αγώνα για την νίκη της ομάδας του. Εξάλλου, μόνο πιο δεν είναι το γεγονός πως το αίτημα που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν καθοδικό και πάντη, όπως και το πένθος από την πρόορη απώλειά του. Απόδειξη της αναγνώρισης του ήθους και της προσφοράς του Γιώργου ως αθλητή, ως ανθρώπου και ως δημότη του Δήμου. Σήμερα, προκειμένου να τιμηθεί η προσφορά του Γιώργου στον αθλητισμό, βρίσκεται κοντά μας και τον τιμά με την παρουσία του η ομάδα Παλεμάχου του Παναθηναϊκού, την οποία και καλωσορίζουμε, και δεν είναι άλλη η ομάδα από την ομάδα που τόσο πολύ αγαπούσε. Βρίσκεται επίσης κοντά μας η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Κορινθίας, παλαιοί συμπαίκτες του, συνάδελφοι του προπονητές, αθλητές που κοντά του έμαθαν τα πρώτα μυστικά του ποδοσφαίρου και σήμερα αγωνίζονται σε διάφορες ομάδες τοπικών και μη πρωταθλημάτων. Αλλά και πολλοί φίλοι. Γιώργο, η αγωνία σου μνήμη. Πραγματικά, σήμερα αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερα συγκινημένοι γιατί βρισκόμαστε εδώ σε ένα χώρο μέσα από μια σεμνή τελετή να αποδώσουμε την ονομασία σε αυτό το γήπεδο του Γιώργου του Βάση γιατί πραγματικά το αξίζει. Γι' αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα είπε ότι έτσι πρέπει να ονομαστεί στη μνήμη του, στη μνήμη ενός ανθρώπου που δεν ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής για όσους γνωρίσαμε, ήταν και ένας καλός άνθρωπος
ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που ήθελε να βάλει τη δική του σφραγίδα και την έβαλε, πιστεύω, εδώ, όχι μόνο στην ομάδα της Ολυμπίας που πάντα πετάχνει στα τελευταία χρόνια, σε όλες στην κατηγορία που βαριζόμαστε και στην ομάδα στην όλη κατηγορία, αλλά κυρίως με το έργο που έκανε με τις ακαδημίες. Με τις ακαδημίες που εδώ, χωρίς να πληρώνεται, ήταν πάντα και στα νέα παιδιά του προσωπικού, να τους μάθει σωστά να παίζουν ποδόσφαιρο, να τους κάνει καλούς ανθρώπους, καλούς αθλητές, να μάθουν να συμπεριφέρονται καλά στο γήπεδο, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο μιας μεγάλης προσπάθειας που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλους τους αθλητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, γιατί τα λόγια τα οποία ακούστηκαν πριν πραγματικά όλους μας κάνουν να συμφωνούμε με αυτά τα λόγια που ακούστηκαν. Ήταν τα ελάχιστα που έπρεπε να ακουστούν στη σημερινή τελετή, σε μια σημερινή τελετή επαναλαμβάνω, που έχει σαν στόχο να αναδείξουμε την προσπάθεια ενός ανθρώπου που σήμερα δεν είναι δίπλα μας, ενός ανθρώπου όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή. Ας είναι αιωνία του η μνήμη, αιωνία του η μνήμη και σε εμάς και σε όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, γιατί πιστεύω ότι ποτέ ο βάσης για όλους όσους θα επισκέπονται, είτε για να αγωνιστούν, είτε για να αθληθούν σε αυτόν τον αθλητικό χώρο, πάντα θα λέει το τι πρέπει να γίνει. Να προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι αθλητές, καλύτεροι ποδοσφαιριστές και καλύτεροι άνθρωποι. Και κλείνοντας, επειδή αυτό που ζητήθηκε να το κάνω δημόσια από τον κύριο Χατζή και τον πρόεδρο εδώ της κοινότητας, έχουμε προεκάσει και με αρκετούς εδώ από το σύνταγμα, το Πασολυγιακό, ότι τώρα που τελειώνουν τα δύο τελευταία γήπεδα, το Σαλονικό τελείωσε και σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και το Λέχιο και τελειώνουν τα 14 γήπεδα τα οποία ξεκινήσαμε τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι θα έχουμε την καλύτερη αθλητική υποδομή από όλους τους δήμους της χώρας όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το επόμενο γήπεδο που θα πρέπει να φτιαχθεί με μια αντικατάσταση του Λοτάρτη που πλέον έχει λήξει ο χρόνος ζωής, αλλά επιπλέον έχουν βρεθεί πολύ καλύτεροι χλωροτάπητες που είναι και πιο, όχι μόνο για να παίζεις, αλλά και για να μην τραυματίζεσαι, γιατί πραγματικά έχουμε αρκετούς τραυματισμούς στα γήπεδα με πλαστικό χλωροτάπητα. Η δέσμευση δική μας είναι, και στην Κύμη που δεν έχει φτάσει, το 2016 εδώ σε αυτόν τον χώρο να έχουμε ένα νέο χλωροτάπητα για να μπορεί να αγωνίζεται πολύ καλύτερα ο Πανσολυγιακός, αλλά και να μπορεί αυτή η περιοχή να κάνει αυτό που έκανε με υπομονή όλα αυτά τα χρόνια για όσο βάσεις. Να βγάλει καινούργια χρόνια, πολλοί από τους οποίους έπαιξαν και σε μεγάλες κατηγορίες, όπως ο φίλος μου εδώ, ο Κώστας ο Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πολύ, ας είναι αιωνία του η μνήμη. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εγώ προσωπικά, σαν ελάχιστο φόρο τιμής και μνήμης για τον συγχωρεμένο τον Γιώργο τον Βάση, το φίλο, το συμμαθητή και τον παλιό παίχτη που γνωρίσαμε όλοι, θα δώσει στην οικογένεια μία πλακέτα και θεωρούμε ότι αυτή η όμορφη τελετή σε αυτόν εδώ το χώρο, το χώρο που αγάπησε πράγματι ο Γιώργος ο Βάσης ή τα περισσότερα τα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, πιστεύω θα απαλύνει την ψυχή του. Και πιστεύω ότι σήμερα ο Γιώργος, εκεί που βρίσκεται, πανηγυρίζει. Η ψυχή του είναι πιο ελαφριά. Αιωνία του η μνήμη. Καλούμε τον εκπρόσωπο των παλέμαχων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, κύριο Θεοφάνη Δημήτριο. Με μεγάλη συγκίνηση όλοι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν τη μνήμη ενός, μπορώ να το πω φίλο, διότι όλοι όσοι αγωνιζόμαστε σε αυτό το ποδόσφαιρο είμαστε φίλοι. Ας μην το ξέρουν οι περισσότεροι. Μας φωνάει πάντα όταν κάποιος φεύγει από κοντά μας. Μας φωνάει πάντα όταν δεν βρίσκονται όλοι εδώ για να γιορτάσουν τη σημερινή γιορτή για το γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε τις μνήμες. Και όμως δεν σε γνώρισαν, ίσως από μακριά, μπορεί να με γνώρισες εσύ γιατί ήταν μεγαλύτερος και σε κάποιο γήπεδο θα συναντηθήκαμε σίγουρα. Πιστεύω και ότι αυτή τη στιγμή θα μας βλέπεις από εκεί που είσαι και θα χαίρεσαι που είσαι κοντά στους αγαπημένους σου παίκτες και στην ομάδα που αγαπούσες.
πω. Εύχομαι την άλλη φορά που θα έρθουμε να εγκαινιάζεται το γήπεδο με εξέδρες και να είναι μια χαρμόσυνη γιορτή. Στην οικογένειά του εύχομαι να είναι καλά και να το θυμούνται, διότι όπως έχω μάθει ήταν ένα θαυμάσιο παιδί. Ένας άνθρωπος μας τίμησε τον Παστρό και γι' αυτό θα ήθελα να ευχηθώ να έχετε μακροζωία για να το σκέφτεστε, γιατί πραγματικά ήταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος που αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Καλούμε τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών, κύριο Βενετσάνο Ιωάννη. Και επειδή πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Γιώργος Σαββάς, το όνομά του ήταν και εκτός των Πολυεθνειακών Συνόδων. Επειδή πρέπει να το θυμούμαστε εδώ. Να το γνωρίζουν και οι νεότεροι. Το όνομά του ήταν συνδεδεμένο και το γνώριζαν και εκτός του νόμου. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος, κ. Λογαρά, στην υγεία για τον αέμιστο Γιώργο Βάση, που υπήρξε όλα τα χρόνια μέλος και υπηρέτησε την κοινωνία, τον άνθρωπο και τον ποδόσφαιρο. Με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια. Την ευκαιρία στον εγγενείο του γηπέδου που φέρει το όνομά του, θέλω να ευχαριστήσουμε τον καρδιά του παρελθόμενου στην εκδήλωση, την ομάδα μαθητών του Παναθηναϊκού που πάντα βρίσκεται κοντά σε τέτοιες εκδηλώσεις, καθώς επίσης και τη Δημοτική Αρχή που με τη σημερινή του παρουσία αναγνωρίζει την ευρύτερη προσφορά του δικού μας Γιώργου, εκτίμηση Λογαράς Ηλίας. Καλούμε τον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας Φαρσουλιακού, κύριο Κώστα Μπάρτζη, και τον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παλέμαχου του Παναθηναϊκού, κύριο Δωμάζο. Για μια στιγμή που δεν πρέπει να μιλάς. Έλα και το Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε. Είναι η στιγμή που δεν πρέπει να μιλάς. Δυστυχώς. Άμα έχεις τέτοιες στιγμές, καλούμε τον Δήμαρχο με την απονομή τιμητικής πλακέτας. Επίσης, καλούμε την μητέρα του αείμνηστου Γεώργιου Βάση. Βάλεστε καλά για την τιμή που κάνετε το παιδί. Ο Σωματείο Κορινθίας, κύριο Τσικριτζή Μιχάλη. Από εδώ, Πρόεδρε. Από εδώ γύρισε. Πρόεδρε. Εκεί, εκεί δίπλα. Δει ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ των Παλέμαχων του Παναθηναϊκού και των Παλέμαχων του Πανσουλιακού προς τιμή του αείμνηστου Γεώργιου Βάση. Πιο κοντά, πιο κοντά. Gracias.